Κύριε Λιμπέρη, γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, κύριε Λιμπέρη, και δεν θα μπορούσατε βεβαίως να λείπετε. Η UNICEF να λείπει από μια εκπομπή που αναφέρεται στα δικαιώματα των παιδιών. Εδώ και πόσες δεκαετίες βρίσκεται δίπλα στα παιδιά του κόσμου? Συμπληρώνουμε 7 δεκαετίες. Φέτος είναι και μάλιστα μια συμβολική χρονιά, μια επαιτειακή χρονιά. Συμπληρώνονται 70 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η UNICEF στις 11 Δεκεμβρίου του 1946. Μάλιστα. Για να βοηθήσει τότε βέβαια τα παιδιά της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ευρώπης, της Ιαπωνίας, της Ιαπωνίας και την Πολωνία, διάφορες χώρες οι οποίες είχαν υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα από τον πόλεμο και, βρίσκεται και φυσικά τώρα, και την Ελλάδα, έτσι. Βέβαια, και βρίσκεται τώρα 70 χρόνια μετά η οργάνωση, κύριε Λιμπέρη, να χρειάζεται να παράσχει πάλι τη στήριξή της σε παιδιά ξεριζωμένα από τον πόλεμο, έτσι. Ναι, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω της κρίσης στη Συρία, αλλά και όχι μόνο από αυτό, και διότι υπάρχουν και μια σειρά εντάσεων στην υποσαχάρια κυρίως ζώνη της Αφρικής, όπως είναι σε χώρες όπως είναι το Τσάντ, όπως είναι το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Νιγηρία, ο Νίγηρας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν εστίες κυρίως εμφυλίων αλλά και διακρατικών σειράξεων, και αυτές είναι αιτίες που οδηγούν σε ένα αυξημένο, και όχι μόνο αυτές βέβαια, είναι και η φτώχεια, είναι και άλλοι λόγοι που οδηγούν σε ένα αυξημένο ρεύμα, αν θέλετε, μετακινήσεως από τις χώρες αυτές προς ασφαλέστερες περιοχές. Mm-hmm. Και όταν λέμε ασφαλέστερες περιοχές εννοούμε κυρίως προς τη Δύση και με ένταση την Ευρώπη. Κατανοητό. Η έκθεση αυτή λοιπόν, στην οποία αναφερθήκαμε, και στην ουσία έρχεται να σκιαγραφίσει όλο αυτό το φαινόμενο πλέον το σύγχρονο που αφορά εκτοπισμό πολύ μεγάλου αριθμού παιδιών, αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου ο μισός προσφυγικός πληθυσμός αποτελείται από παιδιά, έτσι. Ναι, βεβαίως. Θα έλεγα ότι ανάλογα τη χώρα και την περιοχή και την χώρα προέλευσης κυρίως, τα παιδιά αποτελούν την πλειοψηφία των πληθυσμών σε κίνηση. Και για παράδειγμα, ας πούμε, και στη χώρα μας ακόμα, τα παιδιά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ και μένουν στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, αποτελούν περίπου το 40% του συνολικού αριθμού προσφύγων ή μεταναστών. Σε άλλες περιοχές, σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει, όπως είπατε, και το 50%. Σε κάποιες άλλες μπορεί να πέσει λίγο και να είναι γύρω στο 35%. Μάλιστα. Έκανα λίγο πριν μία αναφορά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές που γίνονται στη συγκεκριμένη έκθεση, για το γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι καταδικασμένα απαραίτητος όταν βρεθούν σε μία τέτοια μεταναστευτική διαδρομή. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπιστούν από τις κοινωνίες υποδοχής τους, έτσι. Θεωρώ ότι προφήτευσε μάλιστα κάτι το οποίο βλέπουμε ως φαινόμενο αξιοσημείωτο αυτή την περίοδο στη χώρα μας, αυτό που έχει να κάνει με την απόπειρα προσπάθεια ένταξης των παιδιών στη σχολική πραγματικότητα. Ναι. Κοιτάξτε, μιλάμε για τα ξεριζωμένα παιδιά, που ήταν η έκθεση στην οποία αναφέρεστε, της UNICEF, που βγήκε πριν από 2-3 εβδομάδες περίπου. Ναι. Πράγματι, τώρα, εδώ υπάρχουν δύο, αν θέλετε, δύο φάσεις. Είναι τρεις φάσεις. Η μία φάση που τα παιδιά με τις οικογένειές τους αναγκάζονται να φύγουν είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν στις χώρες προέλευσης. Βέβαια. Έτσι, εκεί, όπως είπαμε, ο κυριότερος λόγος είναι συνήθως σειράξεις, ο κίνδυνος δηλαδή για τη σωματική τους ακεραιότητα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, και τα παιδιά βεβαίως, δεν φεύγουν γιατί μόνο απλώς για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον ή γιατί η οικονομική τους κατάσταση είναι δύσκολη. Φεύγουν για πολύ πιο, αν θέλετε, βίαιους, σημαντικότερους λόγους. Γιατί αν ήταν έτσι θα είχαν φύγει και πολύ νωρίτερα, αν ήταν μόνο η φτώχεια για παράδειγμα. Ναι, φεύγουν γιατί έχει βομβαρδιστεί το σπίτι τους ή το σχολείο τους ή έχουν χάσει τη μισή τους οικογένεια. Ακριβώς. Φτάνει δηλαδή μια στιγμή όπου οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε ένα μέρος είναι τόσο δύσκολες πια, που είναι κατά πολύ, αν θέλετε, ξεπερνούν κατά πολύ τη φτώχεια ή την ανέχεια ή κάποιες ασθένειες. Φεύγουν γιατί οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες πια που δεν τους επιτρέπει καν να μείνουν εκεί, ακόμα και αν είναι, αν θέλετε, φτωχοί ή αν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα. Εξάλλου, για να πάρω ένα παράδειγμα, τη Συρία, που είναι το πιο γνωστό μας περιστατικό, το πιο γνωστό μας παράδειγμα, στη Συρία δεν αντιμετώπιζαν, ας πούμε, ούτε πρόβλημα φτώχειας ιδιαίτερης,
ούτε πρόβλημα πείνας, ούτε πρόβλημα... Δεν ήταν αυτά τα προβλήματα. Και αν θέλετε και δεν ήταν η μετανάστευση ο λόγος για τον οποίο θέλησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να... Δεν μπορούσαν πια να μείνουν στις εστίες τους. Εξάλλου, όπως ξέρουμε, εκατομμύρια Σύρων προσφύγων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Ιορδανία, όπου μάλιστα υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια ελληνική αποστολή εκεί, που μάλιστα θα επισκέπτεται και το μεγαλύτερο κάμπ φιλοξενίας που έχει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, το Ζατάρι, που είναι προς τα σύνορα με τη Συρία. Και επίσης στο Λίβανο υπάρχουν εκατομμύρια, δηλαδή το 25, αν θυμάμαι καλά, 30% του πληθυσμού του Λιβάνου είναι πρόσφυγες. Mm-hmm. Επίσης ένα πολύ μεγάλο αριθμός, γύρω στο 20-25% είναι επίσης η Ιορδανία. Γιατί η Ιορδανία δεν είναι μεγάλη χώρα, δεν είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό, εννοώ. Και όμως φιλοξενεί 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Επίσης η δεύτερη φάση λοιπόν, η πρώτη φάση που αντιμετωπίζουν, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί σε κίνηση είναι στη χώρα προέλευσης. Δεύτερη φάση είναι στη διαδρομή. Η διαδρομή μπορεί να είναι ακόμα δυσκολότερη, γιατί περνάνε είτε πάλι από άλλες εμπόλεμες ζώνες, είτε μπορεί να πέσουν θύματα, πέσουν θύματα εκμετάλλευσης ή να πέσουν θύματα από φυλετικές διαφορές που μπορεί να έχουν οι χώρες διέλευσης. Ή μπορεί να ακολουθήσουν εξαιρετικά επικίνδυνες οδούς διέλευσης, όπως αυτές που διαπιστώσαμε εμείς όλους τους προηγούμενους μήνες, με τις σωρούς παιδιών και μεγαλύτερες ηλικίες ατόμων. Από την Τουρκία που έρχονται προς την Ελλάδα, είτε από την Λιβύη και από άλλες χώρες της Βορείου Αφρικής προς την Ιταλία και, και προς άλλες περιοχές, προς τη Μάλτα και προς άλλες περιοχές, άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι η δεύτερη φάση. Και βέβαια αντίστοιχα μπορεί να συμβαίνει και στην υποσαχάρια Αφρική. Έτσι, ας μην ξεχνάμε, ας μην λέμε μόνο για τα δικά μας, ας λέμε και για τις άλλες περιοχές. Και η τρίτη φάση είναι πλέον οι χώρες υποδοχής, είτε είναι transit, ας πούμε, να την πω transit κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι η Ελλάδα, όπου δεν ήταν, αν θέλετε, ο τελικός προορισμός. Ναι, αλλά είμαστε πλέον, με κύριε Μπέρι, το ξέρετε, προορισμός προσωρινής διαμονής μακράς διάρκειας. Αυτό είναι παράδοξο. Παραμονή μακράς διάρκειας, όπως πολύ σωστά είπατε. Και άλλες χώρες βορειότερες, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αυστρία και άλλες, οι οποίες άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, συμμετέχουν, αν θέλετε, στην φιλοξενία των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα. Είναι η τρίτη φάση. Σε όλες τις φάσεις αυτές, η κάθε φάση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όμως οι κίνδυνοι μην νομίζω ότι είναι λιγότεροι και στις χώρες διέλευσης ή ακόμα και στις χώρες προορισμού. Χώρες διέλευσης είναι και η Τουρκία, για παράδειγμα, ή μπορεί να είναι και, χώρα προορισμού. Επίσης στα σύνορα με τη Συρία, στη μεριά της Τουρκίας φιλοξενούνται άλλο 1.200.000 πρόσφυγες. Επομένως, χωρίζουμε αυτές τις τρεις, διακρίνουμε, αν θέλετε, αυτές τις τρεις φάσεις. Θα έλεγα ότι εμείς βρισκόμαστε στη μέση κάπου, στη δεύτερη φάση, που όμως παίρνει και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί τα παιδιά τώρα, να μιλήσω περισσότερο για τα παιδιά και τις μητέρες, αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων, όπως είναι το θέμα της διαμονής, το θέμα της σύντησης, το θέμα της υγείας, το θέμα της παιδείας. Για να φτάσω στο τελευταίο που θίξατε, που είναι το πώς, ας πούμε, αυτά τα παιδιά σιγά σιγά θα μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, και να μην ξεχνάμε ότι κάποια από αυτά έχουν και αρκετό χρονικό διάστημα που βρίσκονται εκτός σχολείου, κάποια άλλα λιγότερο. Σίγουρα όμως έχουν τα ίδια δικαιώματα, και θέλω να το τονίσω αυτό από την εκπομπή σας, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα τις τελευταίες ημέρες, και μάλιστα πολλά προερχόμενα από τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι αλήθεια. Θα ήθελα να κάνω και μία έκκληση και μία παράκληση. Καταρχήν να πω ότι αυτά τα παιδιά έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως τα Ελληνόπουλα. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα παιδιά, και τι θα πει Ελληνόπουλο δηλαδή. Ένα παιδί το οποίο, για παράδειγμα, ήταν από Αλβανούς γονείς και γεννήθηκε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας. Ή ένα παιδί που έφυγε από την Αλβανία, για να πω έτσι τα παραδείγματα που τα έχουμε ζήσει όλοι μας τα τελευταία χρόνια, και ήρθε στην Ελλάδα ενός έτους, 8 μηνών, 3 ετών, 5 ετών, και τώρα είναι 18 και είναι άριστος μαθητής και σηκώνει με περηφάνεια την ελληνική σημαία. Τι θα πει αυτό το πράγμα, λοιπόν? Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Όποιος δεν έχει ταξιδέψει μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Ακριβώς. Όποιος όμως έχει ταξιδέψει. Αλλά οι κοινωνίες μας πια είναι κατά κύριο λόγο πολυφυλετικές, και αυτά αποτελούν λυμένα ζητήματα. Ακριβώς. Σε πολλά άλλα μέρη
του κόσμου, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες εντάσεις τον τελευταίο χρόνο και δεν αναφέρομαι στη χώρα μας, ενώ εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη, με διάφορα περιστατικά που γίνανε και τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες κλπ. Που έχουν τρομάξει τον κόσμο, όμως δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα μας. Το θέμα μας είναι τώρα λοιπόν πώς αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά σε πληθυσμό, να σας πω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπουργείων, έτσι, των αρμοδίων φορέων, γύρω στις 65.000 περίπου είναι ο συνολικός αριθμός των προσφύγων μεταναστών που βρίσκονται εδώ και που φιλοξενούνται η συντριπτική τους πλειοψηφία σε μονάδες φιλοξενίας. Από αυτούς γύρω στα 25.000 περίπου είναι τα παιδιά. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, δεν είναι τρομακτικά μεγάλος. Θα έλεγα ότι είναι μικρός μάλιστα ο αριθμός αυτών των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών. Και σε ό,τι αφορά τη σχολική πραγματικότητα, ακόμη μικρότερο το ποσοστό των παιδιών που θα φοιτήσουν σε κάποιο σχολείο. Τώρα, να πούμε, να έρθω πιο συγκεκριμένα και να πω το εξής, ότι τα παιδιά, μάλιστα παρακολουθούμε κάθε εβδομάδα και το δελτίο το οποίο βγάζει το Κελπνό, που αναφέρεται στην επιδημιολογική κατάσταση στα camps, στους καταβλισμούς, έτσι. Δεν βλέπω εγώ κάποια, τώρα πριν από λίγο μου ήρθε, και υπάρχει μια ασθενή παρακολούθηση από την πολιτεία και καλά κάνει, δεν βλέπω εξάρσεις ιδιαίτερες σε κάτι. Είναι μέσα στα πλαίσια των φυσιολογικών και των ελεγχόμενων καταστάσεων. Επομένως, αυτό είναι ένα σοβαρό, αν θέλετε, ένα σοβαρός δείκτης που πρέπει να τον λάβουμε υπόψη μας. Ένα δεύτερο σοβαρό στοιχείο είναι το εξής. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα είναι εμβολιασμένα. Ελάχιστα και σε λίγο θα ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί. Εδώ θα πρέπει να τονίσω και την συμβολή της UNICEF, η οποία παρήχε πριν από λίγες ημέρες με μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και έχουμε με το Υπουργείο Υγείας και ένα σημαντικό αριθμό, περίπου 100.000 εμβολίων, διαφόρων εμβολίων, τα οποία είχε ανάγκη η πολιτεία, όπως εκείνη τα προσδιορίσε. Και σε συνεργασία και με μια σειρά οργανώσεων στο πεδίο, εμείς παρήχαμε τα εμβόλια, αυτόν τον αριθμό. Γίνονται οι εμβολιασμοί με μια σειρά πολύ καλών συνεργατών και οργανώσεων που κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά στο πεδίο. Και με την βοήθεια και την παρακολούθηση, αν θέλετε, και τον έλεγχο και του Υπουργείου, σιγά σιγά νομίζω ότι όλα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήδη είναι σε πολύ καλό δρόμο. Σας είπα, η εμβολική κατάσταση είναι πολύ καλή και θα γίνει τέλεια. Λοιπόν, οπότε ας μην τέτοιου είδους ανησυχίες που ακούγονται καμιά φορά τις θεωρούμε προσχηματικές. Όπως μας διαβεβαιώνετε κι εσείς, δεν υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ τέτοιων. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάτι. Λοιπόν, να πούμε πάντως, κύριε Λιμπέρη, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερη κατάχρηση του χρόνου σας, ότι η UNICEF, πέρα από αυτό το θέμα που αφορά τα ξεριζωμένα παιδιά, έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια και δίπλα και έχει αναδείξει τα προβλήματα των παιδιών που εξαναγκάζονται να εργάζονται σε πολύ μικρή ηλικία, των παιδιών που έχουν πέστηματα τράφικινγκ και άλλων κυκλωμάτων, των παιδιών που εξαναγκάζονται σε γάμους σε πολύ τρυφερή ηλικία, των παιδιών στρατιωτών, μεταξύ άλλων. Δεν είναι έτσι? Ναι. Κλείνοντας λοιπόν την προηγούμενη μου τοποθέτηση, να πω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να υποδεχτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσφυγόπουλα που σιγά σιγά θα παρακολουθούν τα απογευματινά μαθήματα εξάλλου. Και σιγά σιγά θα είναι μια, πιστέψτε με και θέλω να με πιστέψουν και οι φίλοι που μας ακούνε, θα είναι μια πολύ ωραία κινητήρια δύναμη και για τα σχολιά μας και για τα παιδιά μας. Αυτή η ανάμειξη θα είναι ευεργετική και για την πατρίδα μας και για το σχολικό σύστημα και για τα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι στέλνετε αυτό το μήνυμα. Άλλωστε, είπαμε ότι οι εθελοντές της οργάνωσης και γενικά η UNICEF έχει βρεθεί σε όλες τις ξεχασμένες, σε πολλές περιπτώσεις, γωνιές του πλανήτη, έτσι? Ακριβώς. Και γι' αυτό, να απαντήσω και στην ερώτησή σας, πράγματι, στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο τράφικινγκ, στα παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες που μπορεί να εργάζονται, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου έχουμε πολύ μεγάλα προγράμματα τα οποία συμβάλλουν και στη μείωση του αριθμού αυτών των παιδιών, αλλά και στη καλύτερη προστασία όσων παιδιών, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης ή τράφικινγκ. Και θέλω να πω μάλιστα ότι χάρη στις προσπάθειες και τις δικές μας, αλλά και άλλες προσπάθειες που γίνονται σε όλο τον κόσμο, η παιδική εργασία, παρά την αύξηση του πληθυσμού και την αύξηση, αν θέλετε, της φτώχειας σε αρκετές περιοχές του κόσμου,
Έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Να κάτι ενθαρρυντικό. Όπως έχουν μειωθεί και πάρα πολύ τα παιδιά τα οποία μένουν εκτός σχολείου. Περίπου στο μισό σε σχέση με το 1990. Παρά την, επαναλαμβάνω, τη σημαντική αύξηση του παιδικού πληθυσμού στον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Επίσης, ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο και νομίζω θετικό που πρέπει να μείνει στη μνήμη μας είναι ότι από το 1990 μέχρι σήμερα έχουμε μειώσει παραπάνω από το μισό την παιδική και βρεφική θνησιμότητα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, με τη UNICEF γύρω στο 1988, πέθαναν κάθε μέρα περίπου 40.000 παιδιά από αιτίες που μπορούσαν να προληφθούν. Ασύλληπτος ο αριθμός. 40.000 παιδιά. Σήμερα ο αριθμός αυτός έχει πέσει κάτω από 16.000. Θα μου πείτε, πάλι είναι πολύ σημαντικός και ούτε ένα παιδί δεν πρέπει να χάνεται. Ναι. Όμως άλλα 24.000 σώζονται κάθε μέρα. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω πρέπει να μείνει στη μνήμη μας και αυτό είναι και εκείνο που μας δίνει και εμάς κουράγιο και νομίζω ότι αποδεικνύει ότι η συμβολή των υποστηρικτών μας, των εκατοντάδων χιλιάδων υποστηρικτών μας στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο των εκατομμυρίων υποστηρικτών μας, ότι η υποστήριξη, η εμπιστοσύνη και το ευρώ τους πιάνει τόπο, ή η δραχμή τους ή παλιότερα ή τώρα ή το φράγκο τους ή οτιδήποτε σε όλο τον κόσμο για την Ελλάδα το ευρώ μας. Πιάνει τόπο, δηλαδή το αξιοποιούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορούμε να φέρνουμε ένα καλύτερο, κάθε μέρα να γίνεται αυτό, ένα καλύτερο αύριο σε όλα τα παιδιά. Έτσι. Και τα Ελληνόπουλα και όσα ζουν στη χώρα μας ή οπουδήποτε στον κόσμο. Και αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί, γιατί καθώς αντιμετωπίζεται προφανώς μία αιστεία κινδύνου για τα παιδιά σε κάποιο σημείο του πλανήτη, κάποια άλλη εμφανίζεται σε κάποιο άλλο σημείο. Αυτό είναι προφανές. Ναι, και να λάβουμε υπόψη μας, και να λάβουμε και υπόψη μας βέβαια ότι και λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά και αλλού, τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε την υποστήριξη των ανθρώπων που είναι δίπλα μας, με ό,τι μπορεί ο καθένας, με 50 λεπτά, με 1 ευρώ, ακόμα και το 1 ευρώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε εθελοντικές συνεισφορές, δεν έχουμε χρηματοδότηση από κάπου αλλού. Μάλιστα. Και επομένως η συνεισφορά των πολιτών, των νονών μας, των μελών μας, των φίλων μας, των δωρητών μας. Σας επιτρέπει να συνεχίζετε τη δράση. Ακριβώς. Και να την συνεχίσουμε και να την επεκτείνουμε. Κύριε Λιμπέρη, θέλουμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση για αυτό το πολύ ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού, όπως λέγαμε και στην, του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, που χρειάζεται τη συνδρομή μας και τη στήριξή μας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να θυμίσω, να πω μάλλον ότι το χαμόγελο ενός παιδιού είναι εκείνο νομίζω που η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας και ημών που εργαζόμαστε για το σκοπό αυτό, αλλά και όλων όσοι συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας και τις υποστηρίζουν και τους οποίους ευχαριστούμε δημόσια μέσω της εκπομπής σας. Και συγχαρητήρια και όλες για την πρωτοβουλία που πήρατε αυτή, και την προάσπιση δηλαδή και την πρόθεση του θέματος των δικαιωμάτων του παιδιού, που είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, πολλές φορές δεν τραβάει στα μίντια, γιατί δεν θεωρείται πιασάρικο, να το πω έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι αδιάφορο, ξέρετε. Το ξέρω. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.